Μπορεί να πει κανείς ότι ο φίλος του ποδοσφαίρου έμεινε ικανοποιημένος. Οι λιγοστοί φίλαθλοι που αποφάσισαν να ανηφορήσουν σήμερα στο Καφτατζόγλιο έφυγαν χορτάτη, αφού οι εστίες πήραν φωτιά, αλλά και ικανοποιημένοι, καθώς ο Ηρακλής επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με 4-2 του ήδη υποβιβασμένου πριν φιλότιμου Αθηναϊκού. Όπως είδατε και εσείς, έγινε ένα πάρα πολύ όμορφο μάτς, με δεδομένο ότι και οι δύο ομάδες, και εμείς και ο Ηρακλής, δεν είχαμε καθόλου άγχος και πιστεύω ότι ευχαρίστησε αρκετά τον κόσμο. Το σκορ άνοιξε για τον γυραιό συνήθις ύποπτος Μιχάλης Κωνσταντίνου. Ο Κύπριος δέχθηκε μπαλιά Λουκούμι από τον Γκοϊκόβιτς και με εντυπωσιακή προβολή έκανε το 1-0, σκορ με το οποίο οι δύο αντίπαλοι αποσύρθηκαν στα αποδυτήρια. Στην επανάληψη, ο ακίνδυνος Αθηναϊκός άρχισε δειλά-δειλά να βγαίνει μπροστά. Ο Κυριαζής ρίχνει στο έδαφος τον Κορομπόκη και ο διαιτητής της συνάντησης καταλογίζει πέναλτι που μετατρέπει σε γκολ ο Ζαβαντίας. Έγινε ένα παιχνίδι δύο ομάδες που ήταν αδιάφορες και είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει και αγωνιστική πειθαρχία, να υπάρχει και αυτό το πάθος που θα ήθελε ο καθένας από εμάς για να γίνει. Είμαι ευχαριστημένος από την επιθετική πλευρά της ομάδος. Αντίθετα, κάναμε πάρα πολλά λάθη από πλευράς άμυνας. Στο 63ο λεπτό, ο Αντώνης Απουντζής, που είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, πλάσαρε όμορφα τον Μπαρτζόκα, κάνοντας το 2-1. Ενώ στο 80, ο Χάγκαν πραγματοποιεί μια σέντρα σουτ και ο Καραμάνος, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Πάντως, παίξαμε αρκετά καλά, πιστεύω, σήμερα. Αξίζαμε τουλάχιστον το βαθμό της οπαλίας. Τώρα μας απομένουν δύο αγωνιστικές και θα παρέχουν για το καλύτερο δυνατό. Ο Αθηναϊκός μείωσε στις καθυστερήσεις με σουτ φωτοβολίδα του Ζαφυράκη σε 3-2. Ενώ ο χορός των γκολ έκλεισε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με όμορφο πλασέ του Χάγκαν. Είμαστε στα τελειώματα του πρωταθλήματος και όπως ξέρετε κι εσείς, αυτό το παιχνίδι θα θέλαμε να το κερδίσουμε. Πιστεύω ότι ήμασταν αρκετά καλοί, αλλά θα ήθελα να συμφωνήσω και με τον προπονητή μου ότι σίγουρα αυτά τα παιχνίδια, όταν δεν έχεις στόχους, κάπου δεν είσαι τόσο πειθαρχικός.